Η πρώτη αφορά το αρχαίο θέατρο. Στον προϋπολογισμό του 2019 είχε μπει ποσό πάνω από 50.000 ευρώ που αποτελούσε την αποζημίωση των ιδιοκτητών του χώρου του αρχαίου θεάτρου, επί του οποίου είχαν ξεκινήσει από το 18, από το 17 μάλλον, για να μην πιο ακριβείς με τις δοκιμαστικές τομές, οι αντίστοιχες έρευνες. Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε 1 Σεπτέμβρη του 19. Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 20, επισκέφθηκε τον τόπο μας η κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία ανακοίνωσε ότι η αποζημίωση των ιδιοκτητών θα γίνει από το Υπουργείο. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω, φυσικά μέχρι τώρα, 2 χρόνια μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. 2 χρόνια παρά 3 μήνες. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον στον προϋπολογισμό του 19 υπήρχαν τα χρήματα, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις, αποδοχή του ποσού από τους ιδιοκτήτες, συνένεσης, σχετικές αποφάσεις κτλ., γιατί δεν αποζημιώθηκαν οι ιδιοκτήτες τότε, εκείνη την περίοδο, αυτό τον ένα χρόνο? Διότι είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες του Υπουργείου είναι αυτές που είναι, δεν θέλω να τις σχολιάσω, καταλαβαίνετε όμως πολύ καλά τι εννοώ. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό, γιατί ούτε στον προϋπολογισμό του 20 και φυσικά ούτε στη συνέχεια του 21 και του 22 μπήκε αντίστοιχο ποσό από τη μεριά του Δήμου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, διότι οι ιδιοκτήτες, όπως και ο καθένας μας στη θέση του, έκαναν αρκετή υπομονή, έδειξαν πολύ μεγάλη κατανόηση, μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε διαδικασίες επισκαφικές και 4 χρόνια μετά δεν έχουν φέρει την αποζημίωσή τους που θα έπρεπε να την είχαν πάρει, μια και τα χρήματα, επαναλαμβάνω, ήταν και στον προϋπολογισμό του 19 και του 18 ήταν, αλλά και του 19 που κυρίως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Το δεύτερο που αφορά το κομμάτι του αρχαίου θεάτρου είναι ότι μετά από κάποιες δημοσκαφικές έρευνες που έγιναν κάπου στη μέση του 20 και αυτές έγιναν ύστερα από κάποιες συμβάσεις που είχαν προηγηθεί από μια διαδικασία που ξεκίνησε το 19, έχει σταματήσει κάθε ανασκαφική δραστηριότητα στο αρχαίο θέατρο. Δεδομένου ότι γνωρίζω ότι αιτήματα η αρχαιολογική υπηρεσία προς το Υπουργείο έχει κάνει, ούτως ώστε να υπογραφεί καινούργια σύμβαση και να γίνουν και άλλες ανασκευτικές εργασίες, αλλά το Υπουργείο περί άλλων τριβάζει μέχρι στιγμή, και μιλάμε για 2 χρόνια μετά, έτσι, από το 20 που έγιναν οι τελευταίες, το 22 που βρισκόμαστε, 2 χρόνια συμπληρωμένα. Φυσικά ο Δήμος δεν έχει ευθύνη γι' αυτό. Η ευθύνη του Δήμου όμως στο κομμάτι αυτό είναι να πιέσει και την αρχαιολογική υπηρεσία, κυρίως όμως το Υπουργείο, που καθυστερεί πάρα πολύ στην υπογραφή αυτών των συμβάσεων. Άρα τα δύο ερωτήματα αυτού του αρχαίου θεάτρου είναι: γιατί δεν αποσημειώθηκαν οι ιδιοκτήτες ενώ υπήρχαν τα χρήματα, και μέχρι το διάστημα που η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε το 20, τον Αύγουστο του 20, ότι θα αποζημιώσει το Υπουργείο και δεν έχει κάνει τίποτα 2 χρόνια μετά. Και το δεύτερο είναι: γιατί δεν πιέζομαι πιο πολύ το Υπουργείο, που θα δώσει το OK για την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων για να γίνουν οι ανασκευτικές εργασίες από τη μεριά του Δήμου. Το ένα ερώτημα, επομένως, αφορά το αρχαίο θέατρο.